Οι υπόλοιποι αγώνες της πρώτης εθνικής που θα γίνουν αύριο, Παναθηναϊκός Δόξα Δράμας, Ολυμπιακός Απόλλων, Λάρισα Εθνικός, Λεβαδιακός Ιωνικός, Ηρακλής ΠΑΟΚ, Άρης Καλαμαριά, Ξάνθη Όφη και Ολυμπιακός Βόλου Πανσεραϊκός. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 3. Μεγάλες νίκες πέτυχαν σήμερα ο Άρης και ο Ηρακλής στους πρώτους αγώνες τους για τα ευρωπαϊκά κύπελα βόλεϊ. Ο Άρης νίκησε στη Θεσσαλονίκη για το κύπελο κυπελούχων τη Μακαμπή του Τελαβίβ με 3-0 σετ, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και ο Ηρακλής τη γαλλική Μονπελιέ. Ατυχία συνέχεια για τον Diego Maradona. Μετά από το μεγάλο πρόστιμο του 1.200.000 δραχμών που του επέβαλε σήμερα ο αθλητικός δικαστής, ο Αργεντινός Άσος έχασε 2 από τις 4 κασετίνες που είχε σε ειδικές θηρίδες σε τράπεζα της Νάπολη, αξίας μεγαλύτερης των 120 εκατομμυρίων δραχμών. Η Βιέννα, αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη για το κύπελο UEFA, νίκησε σήμερα στο γήπεδό της τη Rapid με 2-1 στη 17η αγωνιστική του Αυστριακού Πρωταθλήματος. Και να κλείσουμε με τένις, ο Ιβάν Λέντ και ο Μίρνταβ Μετσίρ θα παίξουν στο τελικό του τουρνουά τένις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στα ημιτελικά, ο Λέντλ νίκησε το Τζανγκ με 6-2-6-3 και ο Μετσίρ το Γκίλμπερτ με 6-4 και με 7-5. Ο Νίκος Καντερές θα μας πει τώρα τι καιρό θα έχουμε. Λιακάδα θα έχουμε και σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρεί τους βορείους ανέμους. Έτσι, πιο αναλυτικά, για σήμερα Κυριακή προβλέπεται και πάλι σχεδόν έθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και πρόσκαιρα ισχυρή. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί. Στα βόρεια παιδινά από 7 μέχρι 22 βαθμούς, στα δυτικά από 11 μέχρι 26, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 μέχρι 24 και στα νησιά της Ανατολικής Ελλάδας από 16 μέχρι 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέτροι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 μέχρι 25 βαθμούς. Τέλος, και στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με ασθενείς ανέμους. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 8 μέχρι 22 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη και τοπικά ισχυρή. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως δεν υπάρχει μόνο ο δαίμον του τυπογραφείου, υπάρχει και ο δαίμον του βίντεο. Ο Νίκος Καντέρας δεν ήταν αυτός που μας είπε τον καιρό μας είπε ο Πέτρος Ξηράκης. Ζητάμε συγγνώμη. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.